Και πάμε για την τελευταία μας συνταγή για σήμερα, το γλυκάκι μας. Θα φτιάξουμε ένα cheesecake στη Χύτρα Ταχύτος. Πολύ καλά ακούσατε, ένα πρωτότυπο ιδιαίτερο γλυκό που πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε. Είναι τόσο αφράτο και τόσο γευστικό που δεν έχετε δοκιμάσει ποτέ κάτι αντίστοιχο. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για το cheesecake στη Χύτρα Ταχύτητας θα χρειαστούμε για τη βάση 80 γραμμάρια βούτυρο, 60 γραμμάρια κουβερτούρα και 200 γραμμάρια μπισκότα τύπου digestive. Για την κρέμα θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια ζάχαρη καστανή, 2 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου, 1 κουταλάκι του γλυκού, εκχύλισμα βανίλιας, 1 πρέζα αλάτι, 100 γραμμάρια γιαούρτι σε θερμοκρασία δωματίου, 450 γραμμάρια τυρί κρέμα σε θερμοκρασία δωματίου και ξύσμα από ένα λεμόνι. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 2 λίτρα νερό. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε 50 γραμμάρια μέλι, 80 γραμμάρια καρύδια και 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φτιάξουμε τη βάση μας για το cheesecake, οπότε τα πράγματα είναι πολύ απλά. Βουτυράκι σε ένα μπολ. Μαζί με τη σοκολάτα μας, θέλω να βάλετε καλής ποιότητας σοκολάτα, σκούρα σοκολάτα. Και όπως είναι στα μικροκύματα, δεν θέλει παραπάνω από ένα λεπτάκι στα 800 βατ. Οπότε, πάμε πίσω. Τέλεια. Τώρα, πάμε να χτυπήσουμε τα μπισκότα μας. Θέλουμε μπισκότα για να κάνουμε μία βάση για cheesecake. Έχω πάρει μπισκότα τύπου digestive, αυτά που αρέσουν σε όλους μας. Μπορείτε να βάλετε όμως ό,τι άλλα μπισκότα θέλετε. Και θα τα κάνουμε τρίμα. Θέλουμε να τα σπάσουμε πολύ πολύ καλά. Εδώ. Θα χωρέσουν όλα. Κάτι θα γίνει. Δεν πειράζει, θα το κάνω έτσι όπως θα το κάνετε κι εσείς. Και εσείς όλα μαζί δεν τα βάζετε μέσα. Σίγουρα όλα μαζί δεν τα βάλετε. Μην με κοροϊδεύετε ότι θα κάνετε οικονομία και θα τα βάζετε μισά-μισά. Σας ξέρω. Θα κάνω κι εγώ αυτά τα κόλπα. Λοιπόν, χτυπάμε καλά. Τέλεια. Τα μπισκοτάκια μας είναι έτοιμα. Αυτό ρίχνω μέσα στα μπισκότα. Ο φούρνος μικροκυμάτων έκρουσε. Οπότε ανοίγω. Τη στιγμή που έχει λιώσει το βούτυρο σημαίνει πως είναι αρκετό για να μπορέσει να λιώσει και τη σοκολάτα. Ανακατεύουμε. Τώρα ρίχνω το βούτυρο μαζί με τη σοκολάτα μέσα στο μπισκότο. Εδώ. Ανακατεύω. Με το που ανακατέψουμε καλά τα υλικά, θα ρίχνουμε σε μία βάση 20 εκατοστών. Άμα δεν έχετε τέτοιο ταψάκι, έχουμε στο e-shop μας, θέλουμε 20 εκατοστά ακριβώς, γιατί άμα βάλετε μεγαλύτερη βάση, θα πρέπει να αυξήσετε και τη δόση γενικά της συνταγής. Οπότε είναι πολύ πολύ σημαντικό πάντα να χρησιμοποιούμε τα σωστά σκεύη. Να σας πω ότι έχω βάλει λαδόκολλα γύρω-γύρω και κάτω στη βάση μας για να μπορέσουμε να ξεφορμάνουμε εύκολα το cheesecake. Θέλουμε να το βγάλουμε τελείως από τη φόρμα. Όπως είναι μέσα στο ψυγείο μέχρι που να φτιάξω τη γέμιση μου. Εδώ. Και πάμε για τη γέμιση που τα πράγματα είναι πάρα μα πάρα μα πάρα πολύ απλά. Καστανή ζάχαρη. Για το χρώμα, σε περίπτωση που δεν έχετε καστανή ζάχαρη και έχετε λευκή κρυσταλλική, μπορείτε να βάλετε και λευκή, θα δουλέψει μια χαρά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, 2 αυγουλάκια θα ρίχνουμε μέσα μαζί με την βανίλια. Άμα δεν έχετε βανίλια σιρόπι, θα ρίξετε βανιλίνη, θα δουλέψει και αυτή μια χαρά. Ένα καψουλάκι. Λοιπόν, χτυπάμε πολύ καλά μέχρι που να αφρατέψουν όλα μας τελικά. Και μόλις αφρατέψουν τα αυγουλάκια μας, εδώ καλά, θα ρίξουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά μας. Οπωσδήποτε τι θέλουμε, αλάτι. Γλυκό χωρίς αλάτι δεν θα γίνει ποτέ νόστιμο, πρέπει να βάζουμε πάντα. Έχω λίγο γιαουρτάκι, γιατί θέλω να μου δώσει αυτή την ελαφριά αίσθηση του γιαουρτιού. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να βάλετε και γιαούρτι και τυρί κρέμα, όσα ακριβώς γραμμάρια σε γιαούρτι είχαμε, μπορείτε να τα αντικαταστήσετε με τυρί κρέμα. Απλά εγώ το έχω μοιράσει λίγο. Έχω βάλει και γιαούρτι για να γίνει έτσι λίγο πιο ελληνικό. Μ' αρέσει το cheesecake που έχει την αίσθηση του γιαουρτιού. Είμαστε στην Ελλάδα. Ξύσμα από ένα λεμονάκι. Εδώ. Και καλό θα ήταν το τυρί κρέμα και το γιαούρτι να είναι σε θερμοκρασία δωματίου για να γίνει πιο σωστή η ομογενοποίηση. Τώρα, χτυπάμε πάλι πολύ καλά μέχρι που να ομογενοποιηθούν όλα τα υλικά μας.
Και με το που ρίξουμε το τυρί, κρέμα και το γιαούρτι δεν θα πάρει πολύ ώρα. Ίσα ίσα να ανακατευτούν όλα τα υλικά. Και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι η γέμιση θα σας φαίνεται αρκετά ρευστή. Τη βλέπετε? Δεν έχετε κάνει κάτι λάθος. Έτσι πρέπει να είναι. Και αυτό είναι το μυστικό για αυτό το cheesecake. Έχουμε αρκετά ρευστή γέμιση και το μυστικό είναι η χύτρα ταχύτητος που ουσιαστικά όλη αυτή τη γέμιση που είναι τόσο υγρή, με τόσα λίγα αυγά, θα πάρει και θα τη δέσει και θα την κάνει τέλεια. Τώρα, φέρνω τη βάση μου από το ψυγείο. Και απλά ρίχνω όλη τη γέμιση πάνω από τη βάση. Εδώ. Όλαλα. Φανταστικό. Τώρα, ήρθε η ώρα να το ψήσουμε. Άμα πάρουμε το μείγμα έτσι όπως είναι και το ψήσουμε μέσα στο φούρνο, δεν πρόκειται να γίνει cheesecake, γιατί είναι αρκετά υγρό το μείγμα, δεν πρόκειται να δέσει ποτέ, θα πιάσει κρούστα από πάνω και θα έχει γεύση αυγού. Οπότε το μυστικό για να γίνει αυτή η συνταγή σωστά είναι η χύτρα ταχύτητος. Θα τη φέρω κοντά μου, να ανοίξω. Βάζουμε το τρίποδο για μαγείρεμα στον ατμό που ουσιαστικά θα κρατήσει ψηλά το cheesecake μας, δεν θα κουμπάει στην επιφάνεια της βάσης μας. Και αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί άμα κουμπάει στην επιφάνεια θα ψηθεί περισσότερο. Εμείς θέλουμε ουσιαστικά να κάνουμε το τέλειο μπεν-μαρί και το τέλειο μπεν-μαρί γίνεται έτσι. Οπότε, βάζουμε το τρίποδο, προσθέτουμε 2 λίτρα νερό. Καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο καλά το cheesecake μας. Καλά. Βάζουμε μέσα, πάνω στη φωτιά. Κλείνουμε τη χύτρα ταχύτητος, εδώ. Για να ακούσουμε το θόρυβο, ξέρουμε ότι έχει ασφαλίσει. Βάζουμε στην ένδειξη 1, ανοίγουμε τη φωτιά μας και με το που η βαλβίδα φτάσει στο πράσινο σημείο, χαμηλώνουμε τη φωτιά, σχεδόν τη σβήνουμε, τη χαμηλώνουμε αρκετά και μετράμε ακριβώς 30 λεπτάκια. Μετά από μισή ώρα θα βγάλουμε το γλυκό μας και θα τα αφήσουμε να κρυώσει τελείως μέχρι που να σερβίρουμε. Το cheesecake στη σύγχρονη εκδοχή δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1920 στη Νέα Υόρκη από τον ιδιοκτήτη εστιατορίου Arnold Ruben. Η επιθυμία του να σερβίρει ένα ξεχωριστό γλυκό είχε σαν αποτέλεσμα την παρασκευή του αμερικάνικου cheesecake με τυρί κρέμα, το οποίο ενθουσίασε τους πελάτες. Έκανε τεράστια κατανάλωση στην Αμερική, από εκεί διαδόθηκε σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου και φτιάχνεται πλέον σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές. Και αφού αφήσετε να κρυώσει καλά το γλυκό σας, μπορείτε να το βάλετε και στο ψυγείο ακόμα καλύτερα, θα πάρετε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Τώρα, ο τρόπος που θα σερβίρω είναι απλός, μέλι. Έχουμε βάλει και το γιαούρτι, οπότε θέλω ειλικρινά να είναι κάτι πιο ελληνικό. Θα ρίξουμε λίγα καρύδια. Και ξέρω ότι αυτό που θα κάνω ίσως να σας φανεί πολύ ιδιαίτερο και να πείτε εντάξει, ο τύπος δεν πάει καλά, δεν στέκει. Αλλά μόνο εφόσον το δοκιμάσετε θα μπορέσετε να το καταλάβετε. Πάντα μα πάντα σε cheesecake με μέλι ρίχνω από πάνω λίγο θυμαράκι. Αυτό που θα νιώσετε όταν το τρώτε πραγματικά είναι φανταστικό. Λίγο θυμάρι από πάνω. Ακούστε τον κύριο Άκη, ξέρει τι κάνει. Και ήρθε η ώρα να κόψουμε ένα κομμάτι. Πρώτα απ' όλα θα δείτε ότι όντως το μαχαίρι. Δεν χρειάζεται να το πατήσετε. Κόβει μόνο το cheesecake και ένα καλό cheesecake πάντα μα πάντα αφήνει το σημάδι του στο μαχαίρι. Αυτό σημαίνει πως όντως είναι μαλακό και στημένο από μόνο του. Σε περίπτωση που ένα cheesecake δεν βγάζει αυτό που βλέπετε εδώ πέρα, σημαίνει πως το cheesecake έχει πολύ ζελατίνη μέσα ή πάρα πολλά αυγά. Γι' αυτό έχει δέσει τόσο πολύ που πραγματικά δεν αφήνει το σημάδι του στο μαχαίρι. Θα καθαρίσω εδώ. Θα κόψω και εδώ ένα σωστό κομμάτι, γιατί. Εδώ πέρα, είμαστε σοβαροί άνθρωποι, δεν παίζουμε. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Για το cheesecake, στη χύτρα ταχύτητας. Φτιάχνουμε πρώτα τη βάση. Βάζουμε σε ένα γυάλινο μπολ το βούτυρο και την κουβερτούρα, σπασμένη σε κομμάτια, καλύπτουμε με διάφανη μεμβράνη και τα βάζουμε στον φούρνο μικροκυμάτων στα 800 W για ένα λεπτό. Στη συνέχεια, ανακατεύουμε με ένα κουτάλι μέχρι να λιώσει η σοκολάτα και να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Βάζουμε στο μπλέντερ τα μπισκότα, χτυπάμε μέχρι να γίνουν σκόνη και τα μεταφέρουμε σε ένα μπολ. Προσθέτουμε τη λιωμένη σοκολάτα και ανακατεύουμε. Απλώνουμε το μείγμα σε ένα στρογγυλό ταψί 20 εκατοστών, καλυμμένο με λαδόκολλα, και το βάζουμε στο ψυγείο να κρυώσει. Για την κρέμα, βάζουμε στον κάδο του μίξερ την καστανή ζάχαρη, τα αυγά, τη βανίλια και χτυπάμε για 2 με 3 λεπτά μέχρι να φρατέψουν. Προσθέτουμε το αλάτι, το γιαούρτι, το τυρί κρέμα
το ξύσμα από το λεμόνι και συνεχίζουμε να χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Απλώνουμε την κρέμα πάνω από τη βάση. Βάζουμε στη χύτρα ταχύτητας ένα τρίποδο για μαγείρεμα στον ατμό και προσθέτουμε το νερό. Καλύπτουμε με αλουμινόχαρτο το cheesecake και το βάζουμε πάνω στο τρίποδο. Μεταφέρουμε τη χύτρα ταχύτητας στη φωτιά. Κλείνουμε το καπάκι, γυρίζουμε την βαλβίδα στην κατάλληλη ένδειξη και το αφήνουμε σε χαμηλή φωτιά για 20 με 30 λεπτά. Όταν είναι έτοιμο, αφήνουμε το cheesecake να κρυώσει. Ρίχνουμε από πάνω μέλι, τριμμένα καρύδια και θυμάρι. Το κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Ο πρωταγωνιστής μας είναι αυτό το cheesecake και θέλω όποιος Δημήτρης υπάρχει σε αυτήν εδώ την παραγωγή και το στούντιο να έρθει εδώ. Σήμερα θα παίξουμε με ονόματα. Έλα, Διόνυση, Δημήτρη. Το ξέρουμε το δεύτερο όνομά σου. Πάντα τους ίδιους φέρνουμε, δεν έχουμε άλλους. Έλα, ορίστε. Για δοκίμασε. Α, δεν το τσιμπουνεύτηκες. Όχι, βρε. Φάνε και τα παιδιά. Και, α, δοκίμασε και λίγο το θυμαράκι που έχω βάλει. Βάλε αυτό. Ξέρω ότι σου φαίνεται παράξενο, αλλά άκουσε με. Άκουσε με. Στο τέλος θα σκάσει το θυμάρι και θα καταλάβεις. Θα πεις ωραίος τύπος ο Πετρετζής. Πολύ καλός. Ο καλύτερος. Ευχαριστώ. Εσείς, ορίστε. Διονύση, παίξε με εσύ. Το θυμάρι δεν σου κάνει τη διαφορά. Δοκίμασε θυμαράκι, δεν έφαγες. Όχι, δεν έφαγα. Δεν εξαφανίζει το στόμα. Δεν είναι το απόλυτο cheesecake. Είναι πολύ καλό. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Μέλι, cheesecake το συγκεκριμένο μαζί με θυμάρι είναι ό,τι καλύτερο έχετε δοκιμάσει. Και αυτοί οι τρεις το ξέρουν τώρα, αλλά δεν λένε τίποτα. Κουνήστε λίγο την καμέρα να δω τι συμφωνείτε. Αυτοί είστε. Είναι ό,τι καλύτερο έχετε φάει, να το φτιάξετε 100%.